Και πάμε τώρα να δούμε αν αυτή η ολομέτωπη επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας βομβαρδίζουν, βλέπετε, στο σύνολο της επικράτειας πολλές και διαφορετικές πόλεις. Ταυτίστηκε με την γέφυρα της Κριμαίας, την έκρηξη εκεί, γιατί τότε σημειώθηκε. Αλλά όπως λένε οι Ουκρανοί, και θα μας το μεταφέρει τώρα η Αδαμαντία Λιόλιου, ήταν προσχεδιασμένο. Πάμε λοιπόν στην Ουκρανία, όπου βρίσκεται η Αδαμαντία Λιόλιου, στα σύνορα της Ρουμανίας με την Ουκρανία, και θα μας δώσει και όλο το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πόπη, από τα σύνορα της Ρουμανίας και της Ουκρανίας, κοντά στο Σίρετ και στο συνοριακό σταθμό Παρούμπνε, όπως είναι η ουκρανική ονομασία. Καθώς φτάσαμε εδώ με το συνεργείο του Όπεν, τον Δημήτρη Τζιόπλο και τον Νίκο Καραπανακιώτη, βλέπουμε μια σχετική κίνηση, κυρίως από φορτηγά που μπαίνουν προς την Ουκρανία προκειμένου να την εφοδιάσουν. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, μια ελπίζαμε, χώρα. Ελπίζαμε, Αδαμαντία, ότι δεν θα ξαναγυρίσει στο Κίεβο που έχει περάσει τόσο καιρό. Δυστυχώς όμως σε ξαναβλέπουμε στην Ουκρανία. Μετά από μήνες ησυχίας, τα πράγματα ξαναδυσκόλεψαν και στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, μας στο Κίεβο εννοώ. Κλιμακώνεται η κατάσταση και στο Κίεβο και σήμερα, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, είχαμε βομβαρδισμούς σε ουκρανικές πόλεις αλλά και σε ενεργειακές υποδομές. Τώρα για τη χθεσινή μέρα έχουμε έναν απολογισμό που μιλάει για 205 καταστροφές κτηρίων σε 205 κτίρια, ενώ 20 είναι οι νεκροί και 108 οι τραυματίες. Mm-hmm. Υπάρχει η πληροφόρηση, κυρίως από ουκρανικά μέσα, που λένε μάλιστα ότι ο συνεχής βομβαρδισμός που είχαμε στην χθεσινή μέρα στην Ουκρανία ήταν προσχεδιασμένος ήδη πριν από την έκρηξη της γέφυρας της Κριμαίας και στις αρχές του Οκτώβρη, και επομένως η ανατίναξη της γέφυρας ήταν μόνο το πρόσχημα για να γίνει ο βομβαρδισμός αυτός, ενώ αυτό που επιδιώκει η Ρωσία, όπως λέει μια εκδοχή, είναι η εξαθλίωση των Ουκρανών πολιτών με την διακοπή της θέρμανσης και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Τώρα είχαμε βέβαια σήμερα και έκτακτη σύγκληση της συνόδου των G7, όπου συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσω τηλεδιάσκεψης εξ αποστάσεως. Αυτό που τόνισε στις χώρες των G7 είναι ότι καμία από τις χώρες δεν θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τον πρόεδρο Πούτιν, καθώς αυτό που ισχυρίζεται ο ίδιος είναι και αυτό που πρεσβεύει είναι μόνο η τρομοκρατία, ο τρόμος και τα τελεσίγραφα. Μάλιστα. Θα πρέπει επομένως ο διάλογος να γίνει με κάποιον ηγέτη, ο οποίος θα σέβεται τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, όπως και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα. Ενώ σε αυτό στο οποίο επιμένει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επίσης, είναι οι κυρώσεις προς την Ρωσία, καθώς πλήττονται ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, και γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα πρέπει να μπει και το πλαφόν στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο από τις εξαγωγές από τη Ρωσία. Και κλείνοντας μόνο, Πόπη, να αναφέρουμε και τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Γιενς Στόλτεμπεργκ, ο οποίος μίλησε για τα πλήγματα, τα συνεχή που είχαμε στην Ουκρανία, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται η αδυναμία της Ρωσίας, καθώς έχει αποτυχίες ήττες στο μέτωπο, στο πεδίο, και ο μόνος τρόπος να απαντήσει είναι με πυραυλικές επιθέσεις ή επιθέσεις από ντρόουνς. Αδαμαντία, σε ευχαριστούμε πολύ. Τις δηλώσεις Στόλτεμπεργκ, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, θα παρακολουθήσουμε τώρα. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. President Putin's veiled nuclear threats are dangerous and irresponsible. Russia knows that the nuclear war cannot be won and must never be fought.